Με αγωνιστική διάθεση και αισιοδοξία, σε έναν αγαπημένο και γνώριμο χώρο, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας υποδέχεται σήμερα αλλά και τις επόμενες δύο μέρες το λαό της Αττικής, στην κόκκινη πολιτεία της, στο Πάρκο Τρίτσι, στο 47ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή. Πρόκειται για ένα χώρο που χάρη στην εθελοντική δουλειά και το μεράκι των φίλων και των μελών της ΚΝΕ, ζωντανεύει για να φιλοξενήσει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε πολλές σκηνές, με πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις αλλά και πολύμορφες δραστηριότητες. Ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα κορυφωθεί το Σάββατο με χαιρετισμό του γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Νίκου Αμπατιέλου και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Το φεστιβάλ, μετά από ένα μεγάλο, όπως είπες, ταξίδι όλο το καλοκαίρι από προφεστιβαλικές εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από πόλεις, από χωριά, γιγαντώθηκαν με τις μεγάλες εκδηλώσεις που γίνανε σε πόλεις όλο το προηγούμενο 15ήμερο και το 20ήμερο, απέδειξαν για ακόμη μια φορά το ότι αυτό το φεστιβάλ δεν το πιάνει ούτε σκουριά του χρόνου, ούτε μπορεί να το αγγίξει κάτι, πόσο μάλλον χρόνο με το χρόνο και εξελίσσεται και γιγαντώνεται και είναι ένα πράγμα συνδεδεμένο με την πορεία του κόμματος ούτως ή άλλως και συνδέεται άμεσα. Επιπλέον, για μία ακόμα χρονιά, η ΚΝΕ και το ΚΚΕ θα παραδώσουν ένα χώρο αναβαθμισμένο και πιο καθαρό από πριν. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ξανά η ανάγκη προστασίας ενός από τους ελάχιστους πλεονεκτήμονες πρασίνου της Αττικής και η ενίσχυσή του με προσωπικό και χρηματοδότηση ώστε οι λαϊκές οικογένειες να μπορούν να το χαίρονται. Και αυτό αντίθετα στην προσπάθεια κυβερνήσεων και τοπικής διοίκησης που τον αφήνουν απαξιωμένο κλείνοντας το μάτι στους ιδιώτες. Καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, τα μέλη της ΚΝΕ φροντίζουν για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων με θερμομέτρηση των επισκεπτών στην είσοδο, τις αποστάσεις στις σκηνές, τη χρήση μάσκας και άλλα. Οι πύλες του 47ου Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή εδώ στο Πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον, έχουν ανοίξει εδώ και λίγη ώρα. Και εδώ στην Αθήνα, όπως και σε όλη την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε το ταξίδι του φεστιβάλ με πολύ μεγάλη επιτυχία, τηρούμε και εδώ όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας για τους χιλιάδες επισκέπτες και επισκέπτριες του φεστιβάλ, αλλά και για τους διοργανωτές του. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πως έχουμε χρησιμοποιήσει πάνω από το 30% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της έκτασης του πάρκου. Πραγματοποιούνται συχνές θερμομετρήσεις, πραγματοποιούνται οι συχνές απαραίτητες ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα, όπως και κρίνεται η μάσκα προστασίας απαραίτητη και υποχρεωτική για όλους. Καλούμε το λαό, τους νέους και τις νέες όλες της Αττικής, να έρθουν και να πάρουν μέρος μαζικά στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ μας, να πάρουν μια πραγματική ανάσα αισιοδοξίας, δύναμης που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη όλοι μας αυτή την περίοδο και για τους αγώνες που θα δώσουμε μαζί το επόμενο διάστημα για τη ζωή που μας αξίζει. Στο χώρο του φεστιβάλ ξεχωρίζει η κεντρική έκθεση που είναι για τα 150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα και η οποία εμπνέει και το πρόγραμμα του στεκιού πολιτισμού. Στη Διεθνούπολη, 25 αντιπροσωπείες οργανώσεων από Ευρώπη, Ασία και Αμερική δίνουν το στίγμα της πρώτης διεθνούς συνάντησης από το ξέσπασμα της πανδημίας. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν και φέτος τα στέκια αθλητισμού, κατά των ναρκωτικών, νέων στρατευμένων, το περίπτερο της ιστορίας του κόμματος, την κόκκινη γωνιά των νέων γυναικών, ο Παιδότοπος και το κόκκινο αερόστατο. Και φυσικά το βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, με μία σειρά προσφορές, ειδικά για το φεστιβάλ και άλλα. Για ακόμα μία χρονιά, το φεστιβάλ αποδεικνύει την έκφραση της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης για το λαό και την νεολαία, με τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους στον ομώνυμο χώρο. Πήραμε την πρωτοβουλία να μαζέψουμε είδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους. Σε συνέχεια όλων των δραστηριοτήτων που έχουμε κάνει σαν κόμμα και ΚΝΕ το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε ακόμα μια φορά και πιο έντονα τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού. Η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το λαό και το περιβάλλον, ειδικά μπροστά σε τέτοιες φυσικές καταστροφές. Και είμαστε εδώ για να κάνουμε πράξη το σύνθημα: μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Σε μια περίοδο όπου οι πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων προσπαθούν να γυρίσουν τη ζωή, τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των εργαζομένων 100 χρόνια πίσω, η ΚΝΕ καλεί τον κάθε νέο και την κάθε νέα να ζει, να τολμά, να προχωρά για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, το σοσιαλισμό. Η δράση όλου του προηγούμενου χρόνου, γιατί για να φτάσεις στο φεστιβάλ, να συζητάς, να γεμίζει ο χώρος, να βλέπεις έναν κόσμο αισιόδοξο πατώντας τα πόδια του στο φεστιβάλ, να ανταμώνουν όλοι αυτοί που δίνουν τους αγώνες όλο τον χρόνο, να συζητάνε, να διασκεδάζουν. Όλα αυτά είναι τα υλικά που είναι φτιαγμένα το φεστιβάλ και όλα αυτά συνδέονται και με το πολιτικό και με το πολιτιστικό. Και όσο συνδέονται αυτά τα δύο μαζί, ανεβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα.